Συναγερμό σήμανε στι αστυνομικέ αρχέ των Φαρσάλων μετά τον εντοπισμό νεκρού 85χρονου άνδρα σε χωράφι με καριδιέ κοντά στο Βασιλή Φαρσάλων. Ο άτυχος ηλικιωμένο κάτοικο Βασιλή Φαρσάλων βρέθηκε σήμερα το πρωί με τραύματα στο κεφάλι, σκορπώντα θλίψη στην τοπική κοινότητα. Το θρίλερ ξεκίνησε χθε όταν το αγροτικό αυτοκίνητο του 85χρονου εντοπίστηκε εγκαταλειμμένο στη Θεσσαλονίκη. Η έβρεση του οχήματο κινητοποίησε τι αρχέ, οι οποίε ξεκίνησαν άμεσα έρευνε για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου. Σήμερα το πρωί η αγωνία έλαβε τραγικό τέλο, καθώ ο 85χρονο βρέθηκε νεκρό στο χωράφι. Στο σημείο έσπευσε η ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σωρό και να ρίξει φως στα αίτια θανάτου. Οι πρώτες πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως ο άτυχος άνδρας έφερε τραύματα στο κεφάλι από αιχμηρό αντικείμενο, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για το ότι μπορεί να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ενδεχόμενο εμπλοκής αλλοδαπού εργάτη γης, ο οποίος πιθανόν να εργαζόταν για τον ηλικιωμένο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης και τη σύλληψη του δράστη.